Καλησπέρα σας, καλή μεγάλη εβδομάδα. Είμαστε σε μια σημαντική εβδομάδα για την Ορθοδοξία. Σε λίγες ημέρες θα γιορτάσουμε την Ανάσταση του Κυρίου, όμως οι προεκλογικοί ρυθμοί καλά κρατούν, ο διάλογος έχει αναπτυχθεί, επί της ουσίας και απόψε, σε ώρα αιχμής, εγγενιάζουμε και τις τηλεμαχίες σε επίπεδο υποψηφίων δημάρχων. Δύο εναλλασσόμενες τηλεμαχίες για δύο σημαντικούς δήμους της ενδοχώρας και όχι μόνο. Παράκτιο μέτωπο και ενδοχώρα σε δύο debates που θα βγάλουν τα πρώτα συμπεράσματα με φόντο τις αυτοδιοικητικές κάλπες. Θα ξεκινήσουμε με τον Δήμο Χερσονήσου και στις 11 ο Δήμος Χερσονήσου θα δώσει τη σκυτάλη στους υποψηφίους δημάρχους του Δήμου Φεστού. Παρουσιάζω, χωρίς να χάσω χρόνο, ευθύς αμέσως τους υποψηφίους δημάρχους που διεκδικούν το δημαρχιακό θόκο της Χερσονήσου στις αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου. Μαζί μας, ο νυν δήμαρχος και εκ νέου υποψήφιος, ο κύριος Γιάννης Μαστοράκης, επικεφαλής της παράταξης «Όλοι μαζί, νέα πορεία». Καλησπέρα σας, κύριε Μαστοράκη, καλώς ορίσατε. Ο κύριος Γιάννης Σέγκος, υποψήφιος δήμαρχος Χερσονήσου με την παράταξη «Σύμπραξη ενεργών πολιτών». Καλησπέρα, κύριε Σέγκο, καλησπέρα και σε εσάς. Ο κύριος Μανώλης Διαμαντάκης, υποψήφιος δήμαρχος Χερσονήσου με το συνδυασμό «Δύναμη δημιουργίας». Καλησπέρα σας, κύριε Διαμαντάκη, καλώς ορίσατε και εσείς. Και ο υποψήφιος με τη Λαϊκή Συσπήρωση, υποψήφιος δήμαρχος Χερσονήσου, ο κύριος Γιώργος Παρθενιώτης. Κύριε Παρθενιώτη, καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα. Θέλω μία πρώτη ερώτηση, θα είναι κοινή και για τους τέσσερις. Κύριε Μαστοράκη, είστε στο τιμόνι του Δήμου Χερσονήσου και θέλω να μου πείτε τι είναι αυτό που σας κάνει να θεωρείτε ότι πρέπει η δική σας θητεία να συνεχιστεί με φόντο τις αυτοδιοικητικές κάλπες του Δήμου Χερσονήσου το Μάιο. Με δεδομένο, κύριε Δασκαλάκη, ότι η δική μας θητεία έχει συνέπεσε με διάφορα άλλα γεγονότα στον ελληνικό πολιτικό στίβο και που δημιούργησαν διάφορες αγγυλώσεις και διάφορες κολλησιεργίες ως προς το έργο της αυτοδιοίκησης. Αυτό είναι ένα δεδομένο που όλη η αυτοδιοίκηση το ομολογεί. Θεωρούμε ότι αυτά που δρομολογήσαμε αυτά τα 5 χρόνια και αυτά που είναι σε εξέλιξη δεν έχουν προλάβει να ολοκληρωθούν. Πιστεύω ότι ο κόσμος θα μας πιστώσει με μια δεύτερη θητεία, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε αυτά που ήδη είναι προγραμματισμένα και να ξεκινήσουμε και πράγματα τα οποία είναι απαραίτητα για τον τόπο μας, τόσο για το καλό των δημοτών της Χερσονήσου, όσο και των επισκεπτών αυτού του δημοφιλής όντως προορισμού. Κύριε Σέγκο, με τον συνδυασμό σύμπραξη ενεργών πολιτών διεκδικείτε και εσείς την ψήφο των πολιτών της Χερσονήσου, ενός Δήμου δυναμικού που έχει το σημαντικό τουριστικό παράκτιο μέτωπο, αλλά έχει και μια δυναμική ενδοχώρα. Θέλω να μου πείτε για τη δική σας πρόταση, ένας άνθρωπος που εκτίθεται στις απόψεις των πολιτών και στην κρίση των πολιτών. Ευχαριστώ, κύριε Δασκαλάκη. Είναι η δεύτερη φορά που η προσπάθειά μας κατεβαίνει ως πρόταση στο Δημότη της Χερσονήσου. Εκτιμούμε ότι η παρούσα πενταετία που τώρα τελειώνει ήταν μια πενταετία, εκτιμούμε ως παράταξη, χαμένη πρακτικά για τον τόπο. Αν θέλετε, σε αντιδιαστολή με άλλους δήμους που έγιναν πολλά πράγματα, στο Δήμο Χερσονήσου δεν κατάφερε να γίνουν ουσιαστικά τίποτα σε επίπεδο ανάπτυξης. Mm-hmm. Βιώνουμε ορισμένα πράγματα το τελευταίο διάστημα. Ο Δήμαρχος μας λέει ότι υπάρχει ένας προγραμματισμός. Δυστυχώς αυτό δεν έχει περάσει καθόλου στον πολίτη. Έχουμε την εκτίμηση ως παράταξη, ως πολίτες, ως ενεργοί πολίτες, ότι ο Δήμος Χερσονήσου μπορούσε και μπορεί να πρωτοστατήσει το δίχως άλλο σε πανελλήνιο επίπεδο στον αυτοδιοικητικό χάρτη. Εκτιμούμε λοιπόν ότι χρειάζεται μια επανεκκίνηση του Δήμου Χερσονήσου με μια νέα προσπάθεια. Σε αυτό στηριζόμαστε με άξιους ανθρώπους, εκτιμώντας ότι μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Ο Δήμος Χερσονήσου του αξίζει, οι δημότες του αξίζουν, ο επισκέπτης μπορεί σε αυτό το Δήμο να βιώσει κάτι πολύ καλύτερο από αυτό που σήμερα συμβαίνει. Κύριε Διαμαντάκη, υποψήφιος Δήμαρχος Χερσονήσου, δύναμη δημιουργίας. Και θέλω τη δική σας πρόταση. Μετά από την τελευταία αναδιάθρωση το 2011 με το πρόγραμμα Καλλικράτης, περάσαμε μια τετραετία η οποία μας βοήθησε να γνωριστούμε σαν κοινωνίες, να ανταλλάξουμε απόψεις και να δοκιμάσουμε ένα καινούριο σχήμα. Μετά τη δοκιμαστική πορεία των 4 χρόνων έχουμε την εντύπωση ότι η πενταετία που ακολούθησε, αυτή που ολοκληρώνεται τώρα, δεν βοήθησε σε περαιτέρω ανάπτυξη του τόπου. Θεωρούμε ότι υπάρχουν πολύ περισσότερες δυνατότητες και αυτές τις δυνατότητες θα προσπαθήσουμε να αξιοποιήσουμε και με ανθρώπους
που έχουν περάσει τα προηγούμενα χρόνια από την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και νέους ανθρώπους που δοκιμάζουν την προσπάθεια που θέλουν να κάνουν για πρώτη φορά στα αυτοδιοικητικά. Μάλιστα. Κύριε Παρθενιώτη, υποψήφιος Δήμαρχος Χερσονήσου με τη Λαϊκή Συσπήρωση, η δική σας πρόταση για αυτές τις αυτοδιοικητικές κάλπες της Χερσονήσου. Εμείς, κύριε Δασκαλάκη, φιλοδοξούμε να μεταφέρουμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο ως Δημοτική Αρχή, είτε ως αντιπολίτευση, τη φωνή όλων αυτών οι οποίοι δεν ακούγονται ή δεν εκπροσωπούνται μέχρι σήμερα στο παρόν Δημοτικό Συμβούλιο, όπως για παράδειγμα τους χάρη αυτούς που παράγουν το προϊόν το τουριστικό, τους ξενοδοχοϋπαλλήλους, τους μικρούς επαγγελματοβιοτέχνες της περιοχής, τους αγρότες και όλους αυτούς οι οποίοι μέχρι σήμερα δεν βρίσκουν χώρο έκφρασης και εκπροσώπηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και βεβαίως μέσα σε αυτή την προσπάθεια να πάρθουν όσο γίνεται τόσα μέτρα που να ανακουφίσουν και αυτές τις οικογένειες και αυτά τα λαϊκά στρώματα. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε πει ότι σε αυτήν την τηλεμαχία στο επίκεντρο θα βρεθεί ο Δημότης της Χερσονήσου, δηλαδή η καθημερινότητα του Δημότη. Και από την δημοσιογραφική μας εμπειρία αντιλαμβανόμαστε, κύριοι, ότι η καθημερινότητα είναι αυτή που απασχολεί περισσότερο τους πολίτες εν ώψη των αυτοδιοικητικών εκλογών. Και έρχομαι σε εσάς, κύριε Μαστοράκη, που διαχειριστήκατε τον Δήμο και εξακολουθείτε να διαχειρίζεστε τον Δήμο της Χερσονήσου αυτή την αυτοδιοικητική πενταετία. Αν σας ζητούσα να βαθμολογήσετε τον εαυτό σας στο κομμάτι της καθημερινότητας, και καθημερινότητα σημαίνει οτιδήποτε κάνει δύσκολο ή εύκολο το καθημερινό θέλω ενός πολίτη, από κυκλοφοριακό μέχρι η ανάπτυξη του οδικού δικτύου, μέχρι λακκούβες, μέχρι ένα σωρό. Πώς θα βαθμολογούσε ο Δήμαρχος Χερσονήσου την δική του θητεία, που σε λίγες ημέρες ολοκληρώνεται, γιατί πλέον οι πολίτες θα αποφασίσουν αν θα του δώσουν μια νέα θητεία ή αν θα επιλέξουν κάποιον άλλο? Κάνοντας μια λυκνέστατη αυτοκριτική, θα πω ότι δεν είμαι απόλυτα ευχαριστημένος από τον τρόπο με τον οποίο διαχειριστήκαμε τις ανάγκες της καθημερινότητας, τόσο στη διαχείριση της πόλης και των αναγκών της, όσο και άλλων ζητημάτων, όπως έχουν να κάνουν με την κυκλοφορία, τη στάθμευση και άλλα τέτοια πράγματα που δημιουργούν στον πολίτη και στον επισκέπτη μια εικόνα ή κάποιες δυσκολίες στην καθημερινότητά του. Να πω όμως ότι είναι ξεκάθαρο ότι οι δυνατότητες δυστυχώς της υπηρεσίας του Δήμου είναι περιορισμένες. Παραλάβαμε μια δημοτική αστυνομία η οποία επανεστήθηκε με 4 άτομα από τα 18 που είχε κάποτε ο καλλικρατικός Δήμος Χερσονήσου στην αρχή του, με ό,τι σημαίνει αυτό για την τήρηση της τάξης, τόσο σε κοινόχρηστους χώρους, τη στάθμευση, τη διαχείριση της κυκλοφορίας και όλα αυτά που συνεπάγονται. Ένα αποδυναμωμένο αστυνομικό τμήμα που έκανε μέγιστες προσπάθειες, αλλά και αυτό δυστυχώς έπρεπε μέσα στις δυνατότητες του να διαχειριστεί αυτά τα πράγματα. Και ένα εργατοτεχνικό προσωπικό, ανύπαρκτο στην ουσία, να μπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες αυτές που λέμε, τη λακκούβα, την αντικατάσταση ενός φθαρμένου σήματος της τροχέας ή κάποιες άλλες δημόσιας μικρής υποδομής. Αυτό ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο το εντοπίσαμε. Έχουμε ήδη σε εξέλιξη διαγωνισμό ύψους 135.000 ευρώ, ο οποίος στην ουσία αφορά στη συνεργασία με εξωτερικό συνεργάτη για να μπορεί να διαχειρίζεται αυτά τα μικρά πράγματα που είναι όμως πάρα πολύ σημαντικά για τον πολίτη και τον επισκέπτη. Κύριε Σέγκο, από την πλευρά της αντιπολίτευσης και κρίνοντας την θητεία του Δημάρχου που είναι δίπλα σας, εσείς πώς κρίνετε αυτήν τη θητεία και ποια είναι η δική σας αντιπρόταση για την καθημερινότητα των δημοτών της Χερσονήσου? Κύριε Δασκαλάκη, η καθημερινότητα του Δημότη στο Δήμο Χερσονήσου, από εκεί που θα έπρεπε να έχει ξεπεραστεί πριν από χρόνια ως πρόβλημα, δυστυχώς ακόμα και σήμερα το 2019, η πλήρη αλήθεια είναι ότι αποτελεί ζητούμενο, ζητάει ο Δημότης το αυτονόητο. Όπως πολύ καλά είπατε, η καθημερινότητα του Δημότη είναι ουσιαστικά το σύνολο των αναγκών του. Όποιος καλύψει την καθημερινότητα έχει καλύψει το μεγαλύτερο κομμάτι των απαιτήσεων. Η άποψη της παράταξής μας και συνομιλώντας με το σύνολο της κοινωνίας είναι ότι γίνανε πάρα πολύ λίγα πράγματα σε σχέση με την καθημερινότητα. Το κυκλοφοριακό στο λιμάνι της Χερσονήσου προξενεί μία τρέλα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Η διαχείριση του παραλιακού μετόπου σε πολύ κακό χάλι, με πολύ μεγάλες ανεπάρκειες, με τα έργα να καταραίουν. Η διαχείριση των υδάτων και διασύνδεση των νερών του Αποσελέμη με το παράκτιο μέτωπο, παρότι υπήρχε
εγκεκριμένη μελέτη και χρηματοδοτημένη από την περιφέρεια με 432.000 εδώ και 4 χρόνια, δεν έχει υλοποιηθεί τίποτα από αυτά. Είναι σε εξέλιξη ο διαγωνισμός. Πολύ καλά. Άρα λοιπόν, κύριε Δασκαλάκη, στη μακροβιότερη θητεία από συστάσεως του ελληνικού κράτους, πενταετή θητεία πρώτη φορά στα χρονικά, στο Δήμο Χερσονήσου, όποιος το κυκλοφορεί και το ξέρει καλά ο Δημότης, έχουν γίνει από πολύ λίγα ως μηδεμινά πράγματα. Πολλό δε μάλλον δεν έχει γίνει τίποτα σε επίπεδο ανάπτυξης του Δήμου, που ως τουριστικός Δήμος αυτό επιβαλόταν. Εκτιμούμε λοιπόν ότι πρέπει να γίνει μια επανεκκίνηση με καταγραφή των προβλημάτων, ιεράρχηση και σίγουρα άμεση υλοποίηση των αναγκαίων μέτρων που χρειάζονται, ούτως ώστε η καθημερινότητα κατευθείαν τον πρώτο χρόνο της δημοτικής θητείας να δρομολογηθεί σε ένα πολύ καλύτερο επίπεδο, μάλιστα, ενώ παράλληλα να ξεκινήσουν σημαντικά αναπτυξιακά έργα. Κύριε Δασκαλάκη, όμως, αν μου επιτρέψετε, ότι θα πρέπει να, επειδή μιλάμε για το Δήμο Χερσονήσου και μιλούμε συναδέλφους οι οποίοι έχουν τη γνώση του Δήμου Χερσονήσου και της διοικητικής οντότητας, αλλά και του δυναμικού που διαθέτει. Εγώ θα ήθελα να κρίνουμε με τα ίδια μέτρα. Δηλαδή, με 4 δημοτικούς αστυνομικούς, πώς θα διαχειριστούμε το πρόβλημα όλων των κυκλοφοριών μέσα στους 4 μεγάλους παραθαλάσσιους οικισμούς. Mm-hmm. Πώς με 5 άτομα που και αυτά δεν είναι απόλυτα παραγωγικά στο εργατοτεχνικό προσωπικό θα τα αντιμετωπίσουμε όλα αυτά. Το να τα διαπιστώσουμε είναι πάρα πολύ απλό, αλλά δεν βλέπω να προτείνονται λύσεις. Κύριε Μαστοράκη, θα επιστρέψω σε εσάς. Κύριε Διαμαντάκη, εσείς συμφωνείτε στα λεγόμενα του κυρίου Σέγκου ότι έγιναν από ελάχιστα έως τίποτα αυτή την πενταετία? Νομίζω ότι το κύριο πρόβλημα αυτής της πενταετίας είναι ο τρόπος με τον οποίο έχει αποφασίσει η Δημοτική Αρχή να διαχειριστεί τα κοινά πράγματα και της καθημερινότητας και γενικότερα. Επίσης, έχω να παρατηρήσω ότι η έλλειψη προσωπικού, εάν είναι έτσι, διατηρώ κάποιες επιφυλάξεις, mm-hmm, αλλά η μελέτη, ο διαγωνισμός τον οποίο είπε ο Δήμαρχος προηγουμένως, προκηρύχθηκε, αποφασίστηκε το Νοέμβρη του 2018. Μπορούσε, εάν λύνεται έτσι το πρόβλημα, να είχε προκηρυχτεί από το Νοέμβρη του 2014. Άρα έπρεπε να έχει διαπιστωθεί το πρόβλημα και να έχει δοθεί λύση. Το άλλο που έχει να κάνει με την καθημερινότητα, με ηλεκτροφωτισμούς, με απορρίμματα, πρέπει να το συγκρίνουμε και με τις τα χρήματα που δίνει ο Δημότης στην καθαριότητα ή στον ηλεκτροφωτισμό, αυτά είναι ανταποδοτικά. Για να πούμε αν πηγαίνουμε καλά ή όχι, πρέπει να δούμε πόσα πληρώνουμε και τι ωφέλη έχουμε. Νομίζω ότι είναι ενδιαφέρουσα μια τέτοια σύγκριση. Φαντάζομαι θα μας δοθεί η ευκαιρία αργότερα ή άλλη φορά. Κύριε Παρθενιώτη, η αλήθεια είναι ότι η καθημερινότητα είναι ένα ζητούμενο. Εσείς, ως υποψήφιος δήμαρχος της Χερσονήσου, θεωρείτε ότι αυτή την πενταετία ο Δήμος πήγε πίσω? Στα ζητήματα καθημερινότητας ιεραρχεί ο καθένας διαφορετικά τα πράγματα. Mm-hmm. Παραδείγματος χάρη, ο Δήμος Χερσονήσου, με τη διοίκηση που είχε μέχρι σήμερα, στα ζητήματα καθημερινότητας έδειξε όντως να μην τα ιεραρχεί σαν προτεραιότητες και στη θέση τους ιεραρχούσε άλλες ανάγκες. Παραδείγματος χάρη των μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, όπου εκεί δεν πήγαμε πίσω, εξυπηρετηθήκαν. Θεωρούμε σε ένα μεγάλο βαθμό, φαντάζομαι το ίδιο θεωρούν και μεγάλοι ξενοδόχοι. Όμως οι οικισμοί, τα χωριά, μείναν πίσω στην κάλυψη βασικών αναγκών. Παραδείγματος χάρη, αν πιάσουμε το ζήτημα της σχολικής στέγης, που είναι ευθύνη του Δήμου, θα δούμε ότι επί της ουσίας δεν έχει προχωρήσει παρά μονάχα ένα κομμάτι του, που αυτό αφορούσε το δημοτικό του κουκκίνι Χάνι. Ή ας πούμε τις αθλητικές εγκαταστάσεις, επίσης δεν έχουμε ουσιαστικά βήματα, ούτε στις παιδικές χαρές, που αυτά είναι ζητήματα καθημερινότητας. Βεβαίως το κυρίαρχο που αφορά το Δήμο Χερσονήσου, γιατί εξαιτίας και του μεγάλου κόστους, είναι το ζήτημα της καθαριότητας και της οργολαβίας αποκομιδής των απορριμμάτων, που και σε αυτή παρατηρούνται και καταγγέλλονται κατά καιρούς και στο Δημοτικό Συμβούλιο ελλείψεις, η πλημελή εκτέλεση της σύμβασης. Αλλά το βασικότερο είναι ότι οι δημότες ακριβοπληρώνουν μια υπηρεσία σε εργολάβους, την οποία επί της ουσίας και καλύτερα θα εκτελούσε η Δημοτική Αρχή, η Δημοτική Υπηρεσία, η Υπηρεσία του Δήμου, και καλύτερα και οικονομικότερα. Μάλιστα. Και είναι ουσιαστικά ζητήματα αυτά τα οποία τα αντιμετωπίζει ο καθένας που ζει σε αυτά τα χωριά κάθε πρωί βγαίνοντας από την πόρτα του. Κύριε Δήμαρχε της Χερσονήσου και εκ νέου υποψήφια, θέλω να ρωτήσω το εξής. Πάντοτε όταν αναφερόμαστε στο Δήμο της Χερσονήσου, στο μυαλό μας πηγαίνει αυτή η βαριά τουριστική βιομηχανία που διαθέτει. Από την περιοχή των Βουβών μέχρι και τα Μάλια,
Όμως υπάρχει μια δυναμική ενδοχώρα. Νωρίτερα ο κύριος Σέγγος έθεσε το φράγμα από Σελέμη και την δυναμική που δημιουργεί πλέον στην ενδοχώρα. Και θέλω αυτή η ερώτηση να είναι κοινή για όλους, την πρόταση του συνδυασμού για την ενδοχώρα, που πάντοτε νιώθει ότι σε έναν δήμο τουριστικό υπολείπεται ανάπτυξης με βάση τα δεδομένα που φέρνει ο τουρισμός στο παράκτιο μέτωπο. Να πω ότι ξεκάθαρα ότι ο Δήμος Χερσονήσου ανέκαθεν σε όλες τις φάσεις της διοικητικής του δομής στήριζε και στηρίζει και θα στηρίζει την ενδοχώρα. Σε καμία περίπτωση ανταποδοτικά και αναλογιστικά με αυτό που προσφέρει στο εισόδημα του Δήμου, αλλά με τις ανάγκες και τις προτεραιότητες που έχει και έτσι πρέπει να το κάνει. Θεωρώ ότι ήταν μια σωστή πολιτική που υπήρχε, που υπάρχει και που θα υπάρχει και στο μέλλον. Αυτό που εμείς κάναμε αυτά τα 5 χρόνια, πέρα από τη διαχείριση των αναγκών της καθημερινότητας σε πολύ καλύτερη κατάσταση από τα προηγούμενα χρόνια και η καθαριότητα είναι πολύ καλύτερη στους οικισμούς της ενδοχώρας στο σύνολό τους και οι υπόλοιπες υπηρεσίες που παρέχονται στον πολίτη. Υπάρχει μια εντατική προσπάθεια συντήρησης της αγροτικής οδοπίας με όλες τις δυσκολίες που αυτό το αντικείμενο έχει, είτε λόγω των καιρικών συνδικών, είτε του εκτεταμένου αγροτικού δικτύου που υπάρχει, αλλά με μια συνεχή παρουσία είτε δημοτικών συνεργείων είτε ιδιωτικών συνεργείων σε αυτή την περίοδο, κάτι που δεν υπήρξε την προηγούμενη τετραετία. Και επίσης αυτό που κάναμε και που θεωρώ ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ σημαντικά την περιοχή, εκπονήσαμε 2 μελέτες, η μία αφορά στην περιοχή της Λαγκάδας, από τον Μοχό, Κράση, Κερά, Αγωνίες, Αυδού και Ποταμιές, όλη δηλαδή την περιοχή που εκτείνεται γύρω από το φράγμα από Σελέμη, και μια αντίστοιχη για την ενότητα της Επισκοπής, η οποία στην ουσία αναδεικνύει τις αναπτυξιακές προοπτικές που έχουν αυτές οι δύο περιοχές, τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα, δίνει τις δυνατότητες να τις αξιολογήσει ένας κάτοικος, ένας νέος άνθρωπος, έτσι ώστε να αναζητήσει μέσα από αυτές, από πρακτικές που προτείνονται από τον μελετητή, τόσο την επαγγελματική του αποκατάσταση, τον ένα λόγο παραπάνω για να παραμείνει στους οικισμούς αυτούς και να τονωθεί η ζωή και η κίνηση σε αυτές. Και επίσης προσπαθούμε να συνδράμουμε οποιαδήποτε άλλη προσπάθεια γίνεται πάνω σε αυτές τις κοινωνίες, μέσα σε αυτές, είτε από τοπικά κύτταρα, είτε είναι αυτοί οι πολιτιστικοί σύλλογοι ή άλλοι φορείς που προσπαθούν να αναδείξουν τα σημεία του τόπου. Κύριε Σέκο, μπορεί να επιτευχθεί ισόρροπη ανάπτυξη στο Δήμο της Χερσονήσου, στο παράκτιο μέτωπο με την ενδοχώρα? Μπορεί, κύριε Δασκαλάκη. Μπορεί, βεβαίως μπορεί. Χρειάζονται όμως απαιτούμενες δράσεις και έργα, τα οποία εκτιμούμε ότι ούτε αυτή την πενταετία τα ακολουθήσαμε. Όπως και εσείς προείπατε, σίγουρα το παραλιακό μέτωπο και τα προβλήματά του παίζουν ένα βαρύνοντα ρόλο στην ισορροπία μεταξύ παραλιακού μετώπου και ενδοχώρας. Μην ξεχνάμε όμως ότι η ενδοχώρα, η πλούσια ενδοχώρα του Δήμου Χερσονήσου, που κατά βάση είναι αγροτική, αν θέλετε, διατηρεί τα ήθη, τα έθιμά μας, διατηρεί μια ποιότητα ζωής, άρα πρέπει να τύχει και της προσοχής μας και της αμέριστης στήριξης από μια δημοτική αρχή. Πέραν των όσων είπε ο Δήμαρχος, η ενδοχώρα ακολουθεί τα προβλήματα καθημερινότητας της παραλίας. Εκείνο που πρέπει να κάνουμε όμως σαν δημοτική αρχή, σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, είναι να ενισχύσουμε το εισόδημα της ενδοχώρας. Με τα προβλήματα που, αν θέλετε, πανελλαδικώς ή και διεθνώς υπάρχουν. Ξεκινήσαμε λοιπόν σαν Δήμος πριν από κάποια χρόνια, 4 χρόνια, μία μελέτη με ένα πανεπιστήμιο, προκειμένου να πετύχουμε την διασύνδεση της αγροτικής παραγωγής ενδοχώρας με το βαρύ καταναλωτικό μέτωπο. Τη βάλαμε στο σιρτάρι και την τελευταία τετραετία ουδέποτε ξαναεμφανίστηκε. Ήταν ένας έμπρακτος τρόπος. Μάλλον δεν θυμάστε καλά, κύριε Σέγγο. Μιλάμε για την μελέτη των ρηφόρων λογαριασμών τουρισμού που αφορά σε όλες τις καταναλώσεις που γίνονται στο Δήμο Χερσονήσου από το Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Υπήρξε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που έκανε τρία χρόνια. Μια χάρη να ολοκληρώνω πρώτα γίνεται. Ναι, παρά ότι είναι τρία χρόνια πριν ολοκληρώνει κάποιο. Την μελέτη, συγγνώμη, τρία χρόνια και ακυρώσει από το ηλεκτρικό σύστημα. Αν έχετε την καλοσύνη, παρακαλώ να ολοκληρώνω. Καταρχήν μπορεί ο ένας να διακόπτουν ο άλλο. Δεν έχουμε στρατιωτικό νόμο στη συζήτηση, κύριε Σέγγο. Ας αφήνουμε να ολοκληρώνει κάποιο την άποψή του. Ολοκληρώστε. Λοιπόν. Πέραν λοιπόν της απόρριψης από το ηλεκτρικό συνέδριο, όπως είπε ο Δήμαρχος, και ξαναλέω μια φορά ότι απορρίπτει κάτι το ηλεκτρικό συνέδριο. Βλέπουμε ότι όλα τα επουσιώδη, δεν γίνεται καμία προσπάθεια σύρριξής τους από τη Δημοτική Αρχή, αλλά κάτι διαγωνισμοί παράξενοι, κάτι απορρίμματα κτλ. Ανεβοκατεβαίνουμε στην Αθήνα 5-6-7 φορές στον Επίτροπο, προκειμένου να τα στηρίξουμε. Στο ηλεκτρικό συνέδριο, εκείνο, ξέρω, λοιπόν, πολύ καλά, δεν υπάρχει πρόβλημα. Κύριε Δασκαλάκη, το οποίο εκτιμώ. 5-6 φορές, εκείνο λοιπόν το οποίο εκτιμώ είναι ότι πέρα της απόρριψης που έτυχε από το ηλεκτρικό συνέδριο. Τι εννοείται ανεβαίνουν 5-6 φορές το. Όταν έχουμε κάτι, ένα ισχυρό διακύβευμα. Ένα μεγάλο διαγωνισμό για ένα μεγάλο έργο ή συμφέρον,
ασκούμε τεράστιες πιέσεις προκειμένου αυτό να περάσει. Αυτό το πράγμα, το οποίο ενισχύει το αγροτικό εισόδημα, δεν έτυχε καθόλου της προσοχής μας. Μένουμε στο ότι απορρίφθηκε και δεν ξαναξεκινήσαμε μία νέα προσπάθεια προκειμένου να πετύχουμε τη στήριξη του αγροτικού προϊόντος. Εκτιμώ λοιπόν ότι για τη στήριξη της ενδοχώρας, σε αυτούς τους χαλεπούς καιρούς που ένας Δήμος δεν μπορεί να αλλάξει ούτε τις τιμές των λοιπασμάτων, ούτε αν θέλετε εν γέννη όλο το κομμάτι του κόστους του αγροτικού προϊόντος, μπορούμε τουλάχιστον να πρωτοστατήσουμε σε κάποιες κινήσεις, ούτως ώστε ο αγρότης να πουλάει ακριβότερα και ο επιχειρηματίας να αγοράζει φτηνότερα. Η διασύνδεση του πρωτογενή τομέα με την τουριστική βιομηχανία είναι ζητούμενο. Και αυτό δίνει και μια όθηση στην ενδοχώρα του Δήμου Χερσονήσου, που πάντα υπάρχει, κύριε Διαμαντάκη, αυτό το παράπονο ότι νιώθει λίγο παραμελημένη. Η δική σας πρόταση. Νομίζω και εγώ ότι είναι και εφικτό και επιβεβλημένο να πραγματοποιηθεί αυτή η διασύνδεση. Πώς πραγματοποιείται? Με τη βοήθεια μελετών, οι οποίες γίνονται και οι οποίες υποδεικνύουν τον τρόπο. Είπε πολύ σωστά ο σημερινός Δήμαρχος, ο Γιάννης Μαστοράκης, προηγουμένως, για δύο μελέτες που έχουν, η μία έχει γίνει, έχει παραδοθεί, είναι αυτή για τη Λαγκάδα, και η άλλη διενεργείται αυτό τον καιρό για την περιοχή της Επισκοπής. Για την περιοχή της Λαγκάδας έγινε μια πάρα πολύ καλή μελέτη, προτείνει έτσι επιγραμματικά τρόπο με τον οποίο η Λαγκάδα από πέρασμα θα καταστεί προορισμός, έχει συγκεκριμένες ιδέες, παρουσιάστηκε στη Λαγκάδα το περασμένο καλοκαίρι, όμως στην παρουσίαση εκείνη άκουσα και τον Δήμαρχο και τον Γιάννη Τοσέγκο να λένε ότι αυτό θα στηριχτεί και θα φανεί το αποτέλεσμα στο επόμενο τεχνικό πρόγραμμα. Το τεχνικό πρόγραμμα ψηφίστηκε τον περασμένο Δεκέμβρη και με λύπη μου διαπιστώνω ότι καμία από τις υποδείξεις της συγκεκριμένης μελέτης δεν υπάρχει στο πρόγραμμα αυτό. Νομίζω θα έπρεπε να υπάρχουν παραπάνω πράγματα. Θεωρείτε αυτό έχει γίνει με την ανοχή της πλειοψηφού σας παράταξης και άλλα και της αντιπολίτευσης, αυτό που λέτε τώρα όσον αφορά τη μελέτη? Νομίζω ότι αυτά τα οποία λέει η μελέτη, συγκεκριμένα πράγματα που προτείνει, θα έπρεπε να έχουν συμπεριληφθεί ή κάποια από αυτά στο τεχνικό πρόγραμμα προκειμένου να αρχίζει να υλοποιείται. Δυστυχώς δεν είδα κάτι. Λοιπόν, κύριε Παρθενιώτη, πρωτού έρθω σε εσάς, θα με επιτρέψει να πάω σε ένα πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Και είμαστε 2 λεπτά μετά τις 10.30. Σε εξέλιξη η πρώτη τηλεμαχία για αυτήν την προεκλογική περίοδο, Δήμος Χερσονήσου. Έρχομαι σε εσάς, κύριε Παρθενιώτη, είναι υποψήφιος δήμαρχος με τη Λαϊκή Συσπήρωση. Θέλω την πρότασή σας ενδοχώρα, διασύνδεση ενδοχώρας με το παράκτιο μέτωπο πρωτογενής τομέας βαριά τουριστική βιομηχανία. Κύριε Δασκαλάκη, ο Δήμος Χερσονήσου δεν μπορεί να θεωρείται ότι ζει μέσα σε μια γυάλα όπου εκεί απομονώνεται και κοιτάει τα του οίκου της. Αυτό θα ήταν, δεν θα είχε λογική να το συζητάμε. Οπότε πρέπει να λάβουμε υπόψη ποιες είναι οι γενικότερες συνθήκες που επικρατούν. Και σε μια κοινωνία, σε ένα διεθνές περιβάλλον, στο οποίο οι σχετισμοί εξυπηρετούν τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, όταν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης καθορίζονται πολιτικές, έρχονται στη χώρα, εξειδικεύονται από τις κυβερνήσεις τις καθόλα πρόθυμες να εξειδικεύσουν πολιτικές οι οποίες επί της ουσίας είναι αντιλαϊκές. Το Υπουργείο Εσωτερικών τις μεταφέρει στους Δήμους και εκεί εξειδικεύονται και εφαρμόζονται σε τοπικό επίπεδο. Οπότε οι αντιθέσεις που κουβαλούν αυτές οι πολιτικές, που εμείς τις λέμε αντιλαϊκές, αυτές οι πολιτικές λοιπόν, οι αντιθέσεις που κουβαλούν εκφράζονται και σε επίπεδο Δήμου και στα χωριά, όπου για να γίνω πιο συγκεκριμένος, ισόρροπη ανάπτυξη δεν μπορεί να υπάρξει όταν δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι όροι στα μέσα παραγωγής και στην οικονομία. Οπότε, όταν έχουμε στην τουριστική σεζόν την ανάγκη των μεγαλοξενοδόχων και των μεγάλων επιχειρήσεων που ασχολούνται με τον τουρισμό, παραδείγματος χάρη στην άντληση όλων των αποθεμάτων ή το μεγαλύτερο μέρος των αποθεμάτων νερού, τότε η αγροτική παραγωγή θα μένει πίσω, όπως στη συγκεκριμένη περιοχή είχαμε φαινόμενα τέτοια τα προηγούμενα 2 χρόνια, χωρίς να κατάφερε η Δημοτική Αρχή ούτε και η περιφέρεια γενικά να αντιμετωπίσουν αυτό το ζήτημα. Και ας μην επικαλούμαστε τη λειψιδρία ως κάτι το οποίο ήταν φαινόμενο. Αυτά τα πράγματα με μια σωστή μελέτη και οργάνωση αντιμετωπίζονται. Μάλιστα. Και εν πάση περιπτώσει, επιτρέψτε μου, και εν πάση περιπτώσει όλες αυτές οι ανάγκες θα πρέπει να ιεραρχούνται, ούτως ώστε και η αγροτική παραγωγή
να βοηθιέται, όχι με την έννοια ότι είναι κάτι το οποίο συμπληρώνει εισόδημα. Θα πρέπει να θεωρούμε ότι η αγροτική παραγωγή είναι ένα θεμέλιο της οικονομίας μας, εξασφαλίζει τις διατροφικές ανάγκες του λαού μας και βεβαίως θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι είναι και ένα επιπλέον εργαλείο στα χέρια μας για την αύξηση του ΑΕΠ, να γίνουν καινούργιες επενδύσεις στην αγροτική παραγωγή, η αγροτική οδοπία να εξυπηρετεί τους αγρότες να παράγουν τα προϊόντα τους. Λίγο πιο γρήγορα, κύριε Παρθενιώτη. Λοιπόν, οπότε με αυτή τη λογική λέμε βεβαίως ότι υπάρχει ανάγκη να γίνει διασύνδεση, αλλά όχι με τη λογική αυτή που τίθεται μέχρι σήμερα, στη λογική του ότι να γίνουν υποδομές οι οποίες να βοηθήσουν να αναπτυχθεί η αγροτική παραγωγή. Κύριε Δήμαρχε, υπάρχει η άποψη διαχρονικά και μέσα από τα ρεπορτάζ για κάποιες παγιωμένες καταστάσεις στο Δήμο της Χερσονήσου. Κυκλοφοριακό. Ο τρόπος που λειτουργούν τα ταξί στην Χερσόνησο. Ο τρόπος που λειτουργούν τα λεωφορεία, τα τουριστικά. Είστε έτοιμος σε αυτήν την αυτοδιοικητική θητεία, εάν σας επιλέξουν οι Δημότες Χερσονήσου, να συγκρουστείτε με αυτές τις παγιωμένες καταστάσεις? Και είναι κάτι που το ζητάνε οι πολίτες πολλές φορές και μέσα από το ρεπορτάζ, μέσα από αυτήν την εκπομπή, επιτακτικά. Θεωρώ ότι για αυτά τα σημαντικά ζητήματα έχουν γίνει βήματα και από αυτή και από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Καθορίσαμε θέσεις στάθμευσης για όλα τα ταξί, άσχετα ότι δυστυχώς οι περισσότεροι από τους οδηγούς αυτού του κλάδου επιλέγουν συγκεκριμένα σημεία, είτε στη Χερσόνησο είτε στα Μάλια, για να χρησιμοποιούν σαν πιάτσες, γιατί είναι εμπορικότερα. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι και οι ίδιοι πρέπει να συμμορφωθούν με ένα σύστημα έξυπνης διαχείρισης του μεταφορικού έργου, έτσι ώστε να μπορούν να αξιοποιούν στο έπακρο όλη την περιοχή, χωρίς να είναι συνοστισμένοι σε ένα σημείο. Γίνονται επαφές κάθε χρόνο με τους ιδιοκτήτες και τους οδηγούς στο ταξί και θεωρώ ότι υπάρχουν σημαντικά βήματα σε αυτό. Ότι θα πρέπει να βελτιωθούν όμως οι προϋποθέσεις που αναπτύσσονται στις συγκεκριμένες πιάτσες στο ταξί, ώστε να είναι φιλικότερες και για τους ίδιους αλλά και για τους επισκέπτες. Το ζήτημα της διαχείρισης της πόλης είναι ένα σοβαρό ζητούμενο. Δυστυχώς όμως, χωρίς τη δημοτική αστυνομία και χωρίς δυνατότητα να βελτιωθούν οι προϋποθέσεις, οι αστικές της πόλης, είναι δύσκολο αυτό το πράγμα. Πρέπει όμως να υπάρξει συνεργασία και από τους δημότες. Ήδη είμαστε σε εξέλιξη στην αναζήτηση των θέσεων στάθμευσης που θα βελτιώσουν την εικόνα τόσο της Ελευθερίου Βενιζέλου αλλά και των υπολείπων οικισμών. Και πιστεύω ότι επίσης θα ολοκληρώσουμε τη διαδικασία για να εξυπηρέσουμε των τουριστικών λεωφορείων, είτε με τις θέσεις στάσεις που έχουμε καθορίσει, είτε με τη βελτίωση σημειακά κάποιων δρόμων που έχουν δύσκολη προσβασιμότητα. Εσείς, κύριε Σέγκο, αυτές τις καταστάσεις, τις παγιωμένες, τις αντιλαμβάνεστε και πόσο θαραλέο πρέπει να είναι από έναν δήμαρχο να συγκρουστεί με αυτές τις εικόνες της Χερσονήσου, γιατί κάποιοι λένε ότι κάποιοι καταπατούν ακόμα και τον νόμο για να λειτουργήσουν στον κεντρικό δρόμο της Χερσονήσου αλλά και στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου. Κύριε Δασκαλάκη, εκτιμώ ότι δεν υπάρχει λόγο να συγκρουστούμε με κανένα. Δεν χρειάζεται να συγκρουστούμε με κάποια συμφέροντα. Εκείνο που πρέπει να κάνουμε, το οποίο εκτιμώ μετά βεβαιότητος και από τις συνομιλίες που έχουμε συνδημότες μας ότι δεν γίνεται καθόλου, είναι μέσα από διάλογο να βρούμε τις ενδεικνυόμενες λύσεις, τις οποίες βέβαια πρέπει να τις εντοπίσουμε, να τις αποφασίσουμε και να τις υλοποιήσουμε. Μίλησε ο κύριος Μαστοράκης για τη διαχείριση του κυκλοφοριακού στο λιμάνι της Χερσονήσου. Μα ο κύριος Μαστοράκης είναι σχεδόν 5 χρόνια δήμαρχος και άλλα 4 χρόνια αντιδήμαρχος του Δήμου Χερσονήσου πριν από αυτή τη δημοτική θητεία. Και το να μιλάει κάποιος ο οποίος είναι 9 χρόνια στην εκτελεστική εξουσία για το πώς θα διαχειριστεί το κυκλοφοριακό, αν έχει βρει πάρκινγκ και πώς θα υλοποιήσει τη διαχείρισή του, εκτιμώ ότι είναι εκτός συζητήσεως. Τα προβλήματα, γι' αυτό μας ψηφίζουν οι πολίτες. Εντοπίζουμε το κυκλοφοριακό. Ποιες είναι οι ενέργειές μας ώστε να δημιουργηθούν ή να αγοραστούν ακόμα κίνητα προκειμένου, αφού είναι κομβικό το πρόβλημα, να δημιουργηθούν πάρκινγκ, ούτως ώστε η Ελευθερίου Βενιζέλου να καταστεί ένας δρόμος ήπιας κυκλοφορίας, να τύχει πλήρους αναμόρφωσης, που αυτή τη στιγμή είναι σε ένα πολύ άσχημο επίπεδο, να μεγαλώσουν λίγο τα πεζοδρόμια, ούτως ώστε να εξυπηρετείται ο δημότης, ο επισκέπτης, ο καταστηματάρχης, αλλά και ο διερχόμενος σε μια ήπιας κυκλοφορίας δρόμο. Να γίνουν παρκίδες εκεί που πρέπει, τους ώστε να μην σταματάει ο καθένας εκεί που θέλει, αλλά μόνο τα τουριστικά λεωφορεία για να αποβιβάσουν κόσμο, με αποτέλεσμα η πόλη μέσα να αποκτήσει μια ανθρώπινη μορφή. Όσον αφορά τους αυτοκινητιστές που είπατε, κύριε Δασκαλάκη, είπε ο Δήμαρχος ότι έχουν θεσπιστεί κάποιες θέσεις στάθμευσης των αυτοκινήτων αυτών. Τι έχουμε κάνει για να τις εξοραίσουμε?
να τις αναβαθμίσουμε, να βάλουμε τα κιόσκια που πρέπει, ώστε να αναβαθμιστεί και το επάγγελμα αυτό και να μην παρκάρουν όπου θέλουν δίχως κανόνες. Η Δημοτική Αρχή είναι αυτή που βάζει τους κανόνες. Πάντοτε, το ξαναλέω, σε αγαστή συνεργασία με τον εκάστοτε κλάδο, που κατόπιν διαβούλευσης μπορούμε να φάρουμε αποτέλεσμα. Έχουν γίνει ενέργειες, δεν έχει γίνει καμία ενέργεια εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής για να υλοποιηθούν αυτά. Κύριε Διαμαντάκη, θέλω το δικό σας, τη δική σας τοποθέτηση, γιατί είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα που απασχολεί πάρα πολύ τους κατοίκους αλλά και τους τουρίστες της περιοχής σας. Σε κάθε περίπτωση της ζωής μας, των δραστηριοτήτων μας, που υπάρχει μια ένταση, πάντα δημιουργούνται φαινόμενα δυσλειτουργίας ή συγκρουόμενων απόψεων. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, στη συγκεκριμένη περιοχή, υπάρχει μεγάλο αντικείμενο και δραστηριότητας επαγγελματικής από τους διάφορους κλάδους και του κόσμου που συσσωρεύεται εκεί. Νομίζω ότι με καλή θέληση μπορούν να αντιμετωπίζονται τα προβλήματα και να βρίσκονται πιο εύκολα λύσεις, να βρίσκονται αποδοτικότερα λύσεις και για τους επαγγελματίες και για τους χρήστες των υπηρεσιών. Χρειάζεται πολιτικό κόστος για αυτές τις παρεμβάσεις, κύριε Διαμαντάκη? Έχω την εντύπωση ότι το πολιτικό κόστος δεν υπάρχει. Φαντάζομαι ότι το πολιτικό κόστος ενδεχομένως να υπήρχε με την κλασική έννοια του όρου, εάν γινόταν αμέσως μετά εκλογές. Με δεδομένο ότι οι εκλογές θα γίνουν μετά από 4 χρόνια πάλι για την τοπική αυτοδιοίκηση. Πολιτικό κόστος όμως είναι και η απόφαση να ακούσουμε από έναν υποψήφιο δήμαρχο να λέει ότι εγώ είμαι έτοιμος να είμαι εξαιρετικά αυστηρός σε αυτή τη δημοτική αρχή, σε αυτή τη δημοτική μου. Νομίζω ότι δεν είναι ούτε αυτό, επιτρέψτε μου. Βεβαίως, να νομίζω ότι δεν είναι. Η ξεκάθαρη άποψη δεν επιφέρει κόστος. Αυτό που επιφέρει κόστος είναι να λέω άλλα σήμερα και άλλα αύριο. Αν είναι ξεκάθαρος ένας υποψήφιος δήμαρχος ότι θα βρεθεί λύση, θα βρούμε λύση μαζί με τους ενδιαφερόμενους, τότε νομίζω ότι δεν επιφέρει κόστος. Κύριε Παρθενιώτη, είναι εύκολο να βρεθεί λύση σε αυτό το σοβαρό ζήτημα του Δήμου της Χερσονήσου? Η εμπειρία δείχνει, κύριε Δασκαλάκη, ότι όσες φορές η Δημοτική Αρχή ή, εν πάση περιπτώσει, αυτός που ενδιαφέρεται έχει την πρόθεση να λύσει ένα ζήτημα, καλέσει αυτούς οι οποίοι ζουν με αυτό και καθίσουν κάτω και κουβεντιάσουν και βεβαίως εφαρμόζοντας μελέτες επιστημονικές, αξιοποιώντας τα εργαλεία τα σύγχρονα που υπάρχουν και το επιστημονικό προσωπικό και του Δήμου αλλά και άλλους, μπορούν να βρεθούν λύσεις για να ανακουφίσουν προβλήματα τέτοιου είδους. Παραδείγματος χάρη, όταν παρεμβαίνει η Δημοτική Αρχή ερήμην των κατοίκων, το πιο πιθανό είναι ή άστοχες παρεμβάσεις να γίνονται ή παρεμβάσεις για τις οποίες δεν πείθονται ούτε καν οι δημότες, ούτε για την αναγκαιότητά τους. Οπότε, το βασικό σε όλα αυτά είναι πρώτα απ' όλα να κουβεντιάσουμε με τους πολίτες οι οποίοι ζουν, εργάζονται, μετακινούνται. Δεύτερον, να δούμε ποια είναι τα εργαλεία τα οποία υπάρχουν στην περιοχή, προκειμένου να αξιοποιηθούν, να μελετηθούν και πάνω σε αυτά να προταθούν οι λύσεις. Και κοιτάξτε να δείτε, σε αυτή τη διαδικασία δεν είναι το ζήτημα μόνο ποια ανάγκη ιεραρχείται πρώτη. Το ζήτημα είναι με ποια πρόθεση, πιανού την ανάγκη πάμε να εξυπηρετήσουμε, να λύσουμε. Γιατί μπορεί κάποιοι όντως να μην θέλουν να μετακινηθεί η διέλευση από το εμπορικό κέντρο της Χερσονήσου έξω από αυτό που σήμερα υπάρχει. Ωστόσο, αυτό μπορεί να υπαγορεύει η γενικότερη ανάγκη. Αυτό όμως θα προκύψει μέσα από μελέτη και διάλογο με αυτούς οι οποίοι ζουν στην περιοχή και εργάζονται. Επειδή μένει περίπου ένας μήνας και κάτι πριν τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Και η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν άνθρωποι που μαζί με τις ομάδες, τους συνδυασμούς, διεκδικούν ένα καλύτερο αύριο για τον τόπο που αγαπούν. Νομίζω ότι δεν υπάρχει περιοχή που οι άνθρωποι που εκτίθενται και ζητούν την κρίση των πολιτών έχουν αρνητικά κίνητρα. Έχουν πάντοτε ένα θετικό κίνητρο για το καλό του τόπου. Και επειδή κλείνουμε την συζήτηση σιγά-σιγά, δήμαρχε και εκ νέου δήμαρχε της Χερσονήσου, όλοι μαζί, νέα πορεία ο συνδυασμός, γιατί πρέπει να σας εμπιστευτούν ξανά οι δημότες της Χερσονήσου? Θεωρώ ότι οι δημότες της Χερσονήσου μας επέλεξαν την προηγούμενη φορά βάσει ενός προγράμματος το οποίο καταθέσαμε σε αυτούς, το μελέτησαν,
είδαν τις θέσεις μας. Πιστεύω ότι πάνω σε αυτό λειτουργήσαμε, πάνω σε αυτό χτίσαμε ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα και πάνω σε αυτό προσπαθήσαμε να εξειδικεύσουμε κάθε χρόνο το τεχνικό μας πρόγραμμα. Όπως είπα και στην αρχή της συζήτησης, έχουν οριμάσει πράγματα, έχουν δημιουργηθεί προϋποθέσεις για να γίνουμε και αποτελεσματικότεροι και πρακτικότεροι από το απλό μέχρι και τα έργα που έχουμε ήδη βάλει στο πρόγραμμά μας και υλοποιούμε. Δυστυχώς και πολλά από αυτά θα μπορούσαν να είχαν ξεκινήσει τώρα, αλλά λόγω της αρχής της τουριστικής περίοδου έχουν μεταφερθεί μετά από τις γιορτές. Και να πω ότι στην ουσία έχουμε μπει σαν προπομπός για να δημιουργήσουμε κάποια νέα δεδομένα για το Δήμο Χερσονήσου. Να πω ότι με δικές μας παρεμβάσεις στην Υπουργό Τουρισμού προκαλέσαμε νομοθετική παρέμβαση σε νόμο που είχε να κάνει με τον τουρισμό και ανοίγει ο δρόμος για την παραχώρηση της μαρίνας των Μαλίων στο Δήμο Χερσονήσου, έτσι ώστε να φύγει από το τέλμα του δημοσίου και να βρεθεί ο τρόπος να ολοκληρωθεί αυτό το έργο και να γίνει λειτουργικό και χρήσιμο για το τουριστικό προϊόν της περιοχής. Εντάξαμε σε συνεργασία με την αρχαιολογία το Ρωμαϊκό Θέατρο της Χερσονήσου στο Λίντερ, που και αυτό ήταν μια πρωτοποριακή δική μας πρωτοβουλία σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων, σε ένα πρόγραμμα αμυγός του Υπουργείου Γεωργίας να μπορεί να ενταχθεί έργο του Υπουργείου Πολιτισμού. Και αυτό ήταν κάτι πολύ σημαντικό. Υπάρχουν επίσης και άλλες προτεραιότητες έργα σε όλες τις ενότητες, στην Επισκοπή, στις Γούβες, στα Μάλια, που ολοκληρώνουν μια βεντάλια παρεμβάσεων είτε αστικών είτε άλλων υποδομών που δημιουργούν καλύτερες προϋποθέσεις και στον επισκέπτη και στον πολίτη. Και επίσης θεωρώ ότι θα μας δοθεί η σημαντική ευκαιρία να βάλουμε ένα λιθαράκι παραπάνω στην προσπάθειά μας, έτσι ώστε να δώσουμε μια καινούργια πρόταση στον Δημότη της Χερσονήσου και να την ολοκληρώσουμε την επόμενη τετραετία. Κύριε Σέκο, γιατί πρέπει να είστε εσείς ο επόμενος Δήμαρχος της Χερσονήσου? Κύριε Δασκαλάκη, ο Δήμος Χερσονήσου είναι ένας πολύ δυνατός Δήμος που έχει πολύ μεγάλες δυνατότητες και πολύ μεγάλα προβλήματα. Δυστυχώς, στην απελθούσα πενταετία, τα προβλήματα αυτά δεν προωθήθηκε η επίλυσή τους. Πρέπει λοιπόν με γοργά βήματα μια δημοτική αρχή, η οποία είναι προσανατολισμένη προς την κατεύθυνση της εξέβρεσης και υλοποίησης των λύσεων αυτών, με γοργά βήματα λοιπόν, να καταγράψει τα προβλήματα πλέον στην κοινωνία, όπως είναι σημαντικά θέματα που έχουν να κάνουν με το παραλιακό μέτωπο, το οποίο καταραίει αυτή τη στιγμή. Με τη διευθέτηση του Αιγιαλού, που με νόμο παλαιότερο μπορούσαμε να νομιμοποιήσουμε δημόσια έργα επί Αιγιαλού, για τα οποία την πενταετία που πέρασε δεν έγινε τίποτα, όπως είναι οι παραλιακοί δρόμοι στις Γούβες. Με σχολικές μονάδες, οι οποίες ξεκίνησε μία, καμία όμως νέα δεν σχεδιάστηκε, με αναγκαία οικιστική ανάπτυξη που έχουν οι Γούβες, δίχως να μπορούμε να κάνουμε κάτι σε αυτό. Προτεραιότητα οι σχολικές υποδομές. Και μία ενδοχώρα η οποία πρέπει να τύχει της καλύτερης αντιμετώπισής μας. Εκτιμούμε ότι με την ομάδα την οποία αυτή τη στιγμή πορευόμαστε μαζί και με στόχους ένα καλύτερο μέλλον για τη Χερσόνησο, καταγράφοντας και ιεροχώντας τα προβλήματα, μπορούμε να προχωρήσουμε στη λύση τους. Κύριε Διαμαντάκη, γιατί οι δημότες της Χερσονήσου πρέπει να πιστέψουν στον κύριο Διαμαντάκη και την ομάδα του? Αποτελούμε μια ομάδα από ανθρώπους που έχουν διατελέσει αρκετά χρόνια, έχουν υπηρετήσει αρκετά χρόνια την τοπική αυτοδιοίκηση. Εγώ, για παράδειγμα, ήμουν 12 χρόνια δημοτικός σύμβουλος, 8 στο Δήμο Μαλίων και 4 στο Δήμο Χερσονήσου, αντίστοιχα και άλλοι συνάδελφοι που συναποτελούμε την ομάδα μας. Επίσης υπάρχουν ανθρώποι οι οποίοι έχουν μεγάλη λαμπρή πορεία στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία και τους γνωρίζει ο κόσμος και γνωρίζει τι μπορούν να πετύχουν. Ισχυρίζομαι, και αυτό το βλέπουν οι δημότες μας, ότι κατά το παρελθόν και στα δημοτικά πράγματα αναλάβαμε δύσκολες υποθέσεις, σχεδιάσαμε δύσκολες δουλειές, υλοποιήσαμε δύσκολες δουλειές, οι οποίες συνεχίζουν ακόμα και σήμερα και λειτουργούν και γέρεται τα αποτελέσματά τους ο κόσμος. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι έχουμε μια ξεκάθαρη άποψη, ενώ είμαστε η ομάδα η οποία ξεκίνησε τελευταία από όλους την προσπάθεια διεκδίκησης του Δήμου. Έχουμε δώσει διακήρυξη, έχουμε παρουσιάσει τις προγραμματικές μας θέσεις σε πρόσφατη παρουσίαση που είχαμε στην έδρα του Δήμου. Έχουμε δώσει θέσεις, όπως για παράδειγμα, θέσεις οι οποίες θα αντιμετωπίζουν προβλήματα αύριο. Για παράδειγμα, έχουμε διαπιστώσει την ανάγκη να υπάρχουν ισχυρά συμβούλια στις κοινότητες, αυτό που μέχρι χθες λέγαμε τοπικές κοινότητες, στα χωριά μας δηλαδή.
Έχουμε κάνει τις προτάσεις μας για να φέρουμε, τις οποίες τις γνωρίζει ο κόσμος. Έχω απευθυνθεί στους συναδέλφους υποψήφιους δημάρχους και έχω προτείνει τη δημιουργία κοινών τοπικών ψηφοδελτίων για τις κοινότητες ή ανεξάρτητων. Δυστυχώς δεν έχω πάρει απάντηση. Ισχυρίζομαι λοιπόν ότι έχουμε ξεκάθαρες απόψεις οι οποίες μπορούν να αποδώσουν. Είναι η διαφορετική απάντηση στο Δήμο Χερσονήσου η λαϊκή συσπήρωση? Εμείς πιστεύουμε πως ναι, γιατί στις 26 του Μάη θα γίνουν τρεις εκλογικές αναμετρήσεις. Οι περιφερειακές, οι δημοτικές και οι ευρωεκλογές. Εμείς έχουμε καταρχήν την εξής ιδιαιτερότητα. Είμαστε μία παράταξη, η οποία λέμε ανοιχτά στον κόσμο ότι στηριζόμαστε από ένα πολιτικό κόμμα, από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Και το λέμε με περηφάνεια, γιατί δεν θεωρούμε το κόμμα μας αμαρτωλό, όπως ενδεχομένως άλλες δυνάμεις και άλλα κόμματα που κρύβονται πίσω από υποψηφίους και από ανεξάρτητη λύκια. Και επιτρέψτε μου τον όρο. Οπότε λοιπόν λέμε ότι εφόσον λέμε ειλικρινά στους δημότες τι είναι αυτό το κίνητρο που μας οδηγεί, θεωρούμε ότι είμαστε κάτι διαφορετικό. Δεύτερον, στις 26 του Μάη αυτές οι εκλογές θα δώσουν τη δυνατότητα στον κόσμο να εκφράσει την ικανοποίησή του ή την αντίθεσή του σε όλα αυτά που εφαρμόζονται. Mm-hmm. Είτε αφορά το Ευρωκοινοβούλιο, είτε την περιφέρεια, είτε το Δήμο. Στο Δήμο υπάρχουν πολλά δείγματα γραφής από τη λαϊκή συσπήρωση, τα οποία θεωρούμε ότι μπορούν να πείσουν τους δημότες ότι και δυνατή φωνή μπορεί να έχει ο ίδιος ο δημότης στο Δημοτικό Συμβούλιο, πόσο μάλλον μια δημοτική αρχή που να εκπροσωπείται από τη λαϊκή συσπήρωση. Πόσο καλύτερη θα είναι η όρη, πόσο πιο δυνατή θα είναι η φωνή του, πόσο περισσότερα πράγματα μπορεί να διεκδικήσει, να βελτιώσει την καθημερινότητά του, τους όρους διαβίωσης αυτού και των οικογενειών τους. Λοιπόν, κύριοι, πρωτού πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα για να δώσουμε τη σκυτάλη στον Δήμο της Φεστού και τους 5 υποψηφίους. Μαζί μας για μία ώρα ήταν οι υποψήφοι δήμαρχοι της Χερσονήσου. Ο κύριος Γιάννης Μαστοράκης, του συνδυασμού Όλοι Μαζί Νέα Πορεία. Ο κύριος Γιάννης Σέγκος, του συνδυασμού Σύμπραξη Ένεργων Πολιτών. Ο κύριος Μανώλης Διαμαντάκης, με τον συνδυασμό Δύναμη Δημιουργίας. Και ο κύριος Γιώργος Παρθενιώτης, από τη Λαϊκή Συσπήρωση. Αυτοί είναι οι τέσσερις άνθρωποι που διεκδικούν την τύχη του πιο τουριστικού Δήμου της χώρας με βάση τους αριθμούς. Εμείς ευχηθούμε και στους τέσσερις καλή διαδρομή και εσείς είστε που θα αποφασίσετε. Πάμε σε διαφημίσεις και υποδεχόμαστε τους υποψηφίους δημάρχους από την δυναμική Φεστό.